Δηλαδή, είναι ερωτευμένος μαζί μου. Ναι. Εδώ και 7 χρόνια. Ναι. Αυτό είναι... Καλό. Γλυκό. Ρομαντικό. Παράνομο. Παράνομο. Ναι. Εγώ και ο Αλέξης είμαστε φίλοι. Παραβίασε τη συνθήκη μας. Θα του κάνω μήνυση. Κατερίνα, είσαι ταραγμένη και δεν ξέρεις τι λες. Κι εσύ. Είσαι η συνεργός του. Μόνο για 2 μήνες. Ο Χαραλάμπης και ο Σταύρος το ξέρουν χρόνια. Αν θες να ελαφρύνεις τη θέση σου, θα μου τα πεις όλα. Ποιος άλλος το ξέρει? Μόνο αυτή. Και ο Μύρη. Ο Μύρη. Και ο Παραπονογλου. Τι? Σε λίγο θα μου πεις ότι το ξέρει και η Σούλα από τον Μπακάλικο. Τα συζητάει με την Μπακάλισσα. Όχι! Στην κυρία Σούλα το είπα εγώ. Κάθε Δευτέρα λέμε τα κουτσοβολιά της εβδομάδας. Τι να κάνω, αφού είμαι άνεργη. Τουλάχιστον έτσι εξηγείται, γιατί κάθε φορά που ψωνίζω από εκεί μου λέει: Μην ανησυχείς, και εμένα ο άντρας με κατάλαβε. Καλά, εσύ δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Από πού να το είχα καταλάβει? Είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι το βράδυ της 10ης Φεβρουαρίου εγώ ήμουν μεθυσμένη. Σταμάτα να συμπεριφέρεσαι σαν να είσαι στην αίθουσα του δικαστηρίου. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι δεν έχω τέτοια αισθήματα για τον Αλέξη. Έχεις. Απλά είναι κρυμμένα στο υποσυνείδητό σου. Μέχρι ποια ηλικία θυλαζες? Σταμάτα να συμπεριφέρεσαι, λες και είμαι στο διβάνι του ψυχολόγου. Κατερινά, εσύ και ο Αλέξης είσαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Ρε Ιωάννα, τον Αλέξη τον αγαπάω. Τον λατρεύω. Είναι ίσως ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου. Τι κάνεις? Τον παίρνω τηλέφωνο. Συνέχισε εσύ για... Αλλά δεν έχω ερωτικά αισθήματα γι' αυτόν. Έχεις, απλά δεν το ξέρεις. Ιωάννα, πίστεψε με, ξέρω πότε νιώθω κάτι για κάποιον. Ξέρεις? Ναι. Να, ας πούμε, στο πάρτι γνώρισα κάποιον. Απ' την πρώτη στιγμή ένιωσα κάτι. Τι ένιωσες? Γοητεύτηκα. Ένιωσα μια χημεία... Μια σπίθα πάθους. Σπίθα που ανάβει το μάτι της κουζίνας ή σπίθα που ανάβει το δάσος? Το δάσος. Hey. Με τον Αλέξη ποτέ δεν το έχω νιώσει αυτό. Καταλαβαίνω. Ξέρω ότι θέλεις να είμαστε μαζί, αλλά δυστυχώς δεν νιώθω έτσι. Ο τύπος που γνώρισες στο πάρτι ήταν ο Αλέξης.
Ψυχολογία νομική 1-0. Έτσι. Έτσι. Ατσιου τσιου τσα. Να του. Συγγνώμη, τη δική σου θα τη βγάλεις. Τη συνήθισα, μωρέ. Άσε που πάει η Μικολία μου. Κρίσα μου γεννήσε κρυσό. Πάω για ύπνο. Εγώ πάω δουλειά. Έχεις οικοδομήσει βαθιάτικα. Όχι. Έπιασα κι άλλη δουλειά. Είμαι ο νέος security guard της γκαλερί. Security guard? Ναι. Τα παίζω μπάσκετ. Τι σχέση έχει το security guard με το μπάσκετ? Αχ, Σταύρος. Πως φαίνεται ότι δεν ξέρεις τίποτα από σπορ. Έχεις δίκιο. Για διαφώτισέ με. Security guard είναι τέσσερις. Το μπάσκετ όπως είναι shooting guard ή point guard. Γκαλερί φαντάζομαι είναι το όνομα της ομάδας. Γκαλερί, γκαλερί. Πάνε, πάνε, γκαλερί. Θα έρχεσαι να μεταμάζεις το γήπεδο. Θα κάνω μία εξαίρεση στην κοσμοθεωρία μου, μόνο και μόνο για να πω, ο Θεέ μου. Μύρι, security guard είναι αυτός που φυλάει πράγματα. Φυλάει πράγματα. Γλώσσα. Όχι, φυλάει, φυλάει. Φυλάει, παρέχει προστασία. Νταβατζής. Όχι, ρε, πάλι δεν τα μου βάζουν αίσθημα. Γκαλερί είναι ένας χώρος με έργα τέχνης. Δουλειά σου είναι να τα προστατεύεις. Δηλαδή, άδικα αγόρασε αφεντικά μποτάκια, μπίμπας. Μύρι, το να φυλάς έργα τέχνης είναι δουλειά με ευθύνη. Έχεις ξανακάνει κάτι τέτοιο? Ναι, στην Ουκραίνα δούλευα 5 χρόνια ως security guard. Βέβαια εκεί δεν το λέμε security guard. Πώς το λέτε? Μπουσκός. Οπότε έρχεσαι από το σπίτι της Κέτης. Ναι. Θέλω να μου τα πεις όλα. Ω, περίμενε. Πρέπει πρώτα να φτιάξουμε δύο κοσμοπόλιτα όπως στο Sex and the City. Να, Χαρλάμπη, δεν πρόκειται να σου πω τι κάναμε στο σεξ. Έλα ρε, εγώ να στα λέω. Και σε παρακαλώ να μην το ξανακάνεις. Έχω εφιάλτες εξαιτίας σου. Πες μου τουλάχιστον πώς πέρασες. Καλά. Έκανες σεξ μετά από ένα χρόνο και η αντίδρασή σου είναι καλά. Αυτό είναι σαν να ρωτάς ένα τυφλό που βρήκε το φως του πώς αισθάνεται και να σου λέει εντάξει μωρέ, δεν τεράθηκε κιόλας. Εντάξει, ωραία ήταν. Αλλά μετά νιώσα... Πώς νιώθεις όταν τρως φασφουντάδικο? Ένιωσες καβουρά? Όχι. Α, κατάλαβα! Ένιωσες ότι μετά από μισή ώρα ήθελες κι άλλο? Όχι. Ένιωθες ότι προωθείς κάτι αμερικάνικο και δεν έπρεπε? Όχι. Νιώθω τύψεις. Σαν να έκανα κάτι που μετανιώνω. Πώς γίνεται να μετανιώνεις για σεξ? Εδώ εγώ δεν μετανιώνω που έκανα σεξ με ζόμπι. Ναι, Χαραλάμπη μου, εσύ είσαι το θάνατο. Τα παίρνεις όλα. Το ξέρω ότι είμαι φαντασίωση όλων. Ναι, αμφιβάλλω αν όλες οι γυναίκες φαντασιώνονται εσένα. Όχι, Αλέξη, παρεξήγησες. Είμαι φαντασίωση όλων των ανδρών. Να σου πω, αυτές οι τύψεις που αισθάνεσαι έχουν να κάνουν με την Κατερίνα? Όχι, 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 όχι. Ναι. Τι? Ναι. Μπορείς να την ξεχάσεις για λίγο, αφού βλέπεις ότι δεν δουλεύει. Δες πώς θα πάει με την Κέτη. Έχεις δίκιο. Να σου πω. Δεν πείσε κανέναν τι έκανα. Α, εσύ όντως αισθάνεσαι σαν να έφαγες σε φασφουντάδικο, ε? Πάω για ύπνο. Μα δεν σου είπα τα νέα μου. Θα μου τα πεις σε λίγες ώρες. Τότε με φέρνει νέα. Ιωάννα, έχω νέα. Και εδώ, έκτακτη είδηση. Η Ιωάννα μόλις ξέρασε ό,τι πήγε στο πάρτι και τώρα πάει να συνεχίσει τον ύπνο της. Ναι, ερωτεύτηκα. Τι? Θα στα πω όλα, αλλά πρώτα θα φτιάξουμε δύο κοσμοπόλιτα. Κοσμο... Σε κανέναν δεν αρέσει το Sex and the City. Φτιάξε μου τη μέρα! Χρησιμοποίησες φλάσ! Χρησιμοποίησες φλάσ! Να μας ο!
Η ανάπαυση της ψυχής. Κάνε λίγο πιο πέρα ψυχή να αναπαυτεί και ο Μύρη. Λοιπόν, για πες. Σήμερα το πρωί ξύπνησα στο σπίτι της... της... Συγγνώμη, δεν θυμάσαι το όνομά της? Προσπαθώ να θυμηθώ. Τι μου κάνεις, Χαραλάμπη? Τι σου κάνω, Τζένι? Τζένι! Οπότε, το όνομα της κοπέλας που είσαι ερωτευμένος είναι Τζένι. Όχι. Τζένι είναι το όνομα της κοπέλας που έκανα σεξ. Μετά πήγα στην καφετέρια και γνώρισα τη Σόνια. Ωραία. Το όνομα της κοπέλας που είσαι ερωτευμένος είναι Σόνια. Όχι. Το όνομα της σερβιτόρας που δουλεύει στην καφετέρια είναι Σόνια. Η οποία φτιάχνει ένα φραπέ. Ιωάννα, δεν έχει ξανακούσει. Ναι. Λοιπόν, αφού ήμουν στην καφετέρια, έπιασα συζήτηση με την Άννα. Πες μου, σε παρακαλώ, ότι αυτή είναι η κοπέλα που είσαι ερωτευμένος. Είναι. Ιωάννα, πώς περιγράφω την τέλεια γυναίκα? Δεν ξέρω. Συνήθως κοιτάς και λες, η τέλεια γυναίκα είναι αυτή. Όχι, αυτή. Όχι, αυτή με αυτή και αυτή. Όχι, λέω ότι πρέπει να είναι ωραία. Όχι, συγγνώμη. Πολύ ωραία. Όχι, συγγνώμη. Πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Να αγαπάει τις γάτες και να έχει όνομα που διαβάζεται ανάποδα. Γιατί? Γιατί όσες κοπέλες έχουν όνομα που διαβάζεται ανάποδα, είναι απίστευτο στο κρεβάτι. Το μόνο γυναικείο όνομα που διαβάζεται ανάποδα είναι το Άννα. Όχι, είναι και το Σάσα. Πώς ακριβώς το Σάσα διαβάζεται ανάποδα? Σάσα, Σάσα. Όχι Σάσα, Ας. Αυτό είναι σαν να λες ότι το καρέτα καρέτα διαβάζεται ανάποδα. Τέλος πάντων. Κοίτα. Η Άννα τα έχει όλα. Ναι, τα έχει όλα εκτός από το πορτοφόλι της. Το ξέχασα στην καφετέρια και το πήρα. Και γιατί δεν το δώσες στην αστυνομία, ρε? Δεν εμπιστεύω με τους μπάτσους, μπορεί να μου φάνε την κοπέλα. Ναι, Φιλοπίμην, το βλέπω και είναι απίστευτο. Ο καλλιτέχνης έχει δώσει μια μεταμοντέρνα κοινική ματιά πάνω στο έργο «Η Οδαλίσκη» του Jean-Auguste Ingres. Έχει ντύσει την ψυχή με στολή φρουρού. Τέτοιο συμβολισμό έχω να δω χρόνια. Ναι, είναι η εναντίωση της κοινωνικοπολιτικής καταπίεσης του 21ου αιώνα πάνω σε ένα κοιμήλιο του 18ου. Και το κερασάκι στην τούρτα, το μπουστάκι. Ένα κρυφό μήνυμα για τον γκέι που κρύβουμε όλοι μέσα μας. Τρία πράγματα δεν μπορούν να κρυφτούν για πολύ. Ο ήλιος, το φεγγάρι και η αλήθεια. Αυτά και η μπάκα σου, Βούδα. Ο ύψιστος διαλογισμός επιτυγχάνεται από ένα μυαλό που αφήνεται. Αυτό πες το στη γιαγιά μου που έχει Αλσχάιμερ. Τίποτα που να με βοηθήσει εμένα. Έχεις γράψει? Ακόμα ένα. Ναι. Εμείς είμαστε η πραγματικότητα. Είμαστε ένα τίποτα και τα πάντα ταυτόχρονα. Αλλά αυτός ο Βούδας με την πυθία θα έκαναν πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Καληνύχτα. What do you get when you fall in love? The guy with the pin burst your bubble. That's what you get. Βουδιστική φιλοσοφία. Βλέπω το έριξες στα βαριά εξαιτίας μου. Αλέξη. Σου μίλησε η Ιωάννα, ε? Ναι. Και? Τι λες? Δεν ξέρω, ρε Αλέξη. Δεν νομίζω ότι έχω τέτοια αισθήματα για σένα. Εγώ νομίζω ότι έχεις. Απλά δεν θέλεις να το παραδεχτείς. Ξέρεις πόσο πολύ ταιριάζουμε, αλλά φοβάσαι να είσαι μαζί μου γιατί δεν θέλεις να με χάσεις από φίλο. Μακάρι να ήταν έτσι, αλλά... αλλά αυτό το πιστεύεις εσύ, όχι εγώ. Μα εγώ είμαι εσύ. Κλέβεις ατάκες και από το Βούδα? Όχι, Κατερίνα. Δεν είμαι ο Αλέξης, αλλά το υποσυνείδητό σου. Θες να μου πεις ότι κοιμάμαι? Ναι. Αλλιώς πώς εξηγείς αυτό?
Τζούντ. Ή ότι ο Μύρη να είναι ο Ντενίρο. Are you talking to me? Are you fucking talking to me? Anybody else in here, you must be talking to me. Yes, you doctor, you're something special. You great, yes, you. Κατερίνα, δώσε μας μια ευκαιρία. All we are saying is give Alexis a chance. Κάτι μου θυμίζει τώρα εμένα αυτό το σπίτι, αλλά... Γεια, είμαι ο... Καραλάμπης. Ναι! Εννοώ, ναι. Ξέχασα το πορτοφόλι σου στην καφετέρια και σου τα είχα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού είναι τα λεφτά που είχα μέσα? Λεφτά, δεν είχε λεφτά. Πόσο ήταν, να σταθώσω. Καραλαμπή, πλάκα κάνω. Κι εγώ. Πέρασε μέσα. Ναι. Α, σου έφερα και ένα δώρο για την κάτα σου. Είναι ένα τρικαριστόμενο ποτίκι. Ευχαριστώ πολύ. Έχει 6 ταχύτητες, ρόδες 4x4 και μπαταρίες. Αν και οι μπαταρίες είναι σαν τα φλουριά στις βασιλόπιτες. Ποτέ δεν είσαι σίγουρος αν περιλαμβάνονται. Να ξέρεις, δυστυχώς η γάτα μου δεν είναι πλέον εδώ. Τι έγινε, πέθανε? Βασικά ναι. Συγγνώμη, δεν το ήξερα. Λέω να πηγαίνω χάρηκα για την προθυμία. Καραλαμπή, πλάκα κάνω. Είσαι πλακατσού. Η γάτα μου μένει με τους γονείς μου. Κι εγώ. Εννοώ ο γάτος μου. Η συγκάτοικός μου, βλέπεις, συχαίνεται τις γάτες. Έχει συγκάτοικο? Ναι, μένω με την κολλητή μου, την Τζέννη. 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 Μάγνατη. Χαραλάβη. Τζέννη. Γύρισες. Ναι, γύρισα. Νόμιζα ότι είσαι από αυτούς τους τύπους που κοιμούνται με μια κοπέλα και μετά φεύγουν χωρίς να πούνε ούτε γεια. Αλλά έκανα λάθος. Έκανες λάθος. Μεγάλο λάθος. Και μετά ο Αλέξης με φίλησε. Βασικά δεν ήταν ο Αλέξης, ήταν το υποσυνείδητό μου. Φιλήθηκα με το υποσυνείδητό μου. Τι σημαίνει αυτό? Να σε ρωτήσω. Όταν τους μαστίγωνα, ήταν από βίτσιο ή έτσι για εκπαιδευτικούς λόγους? Μπορούμε να επικεντρωθούμε λίγο στο θέμα μου? Ναι. Κοίτα, από ό,τι λένε, εάν δεις το όνειρό σου τους κολλητούς σου να κάνουν παλέτο, σημαίνει λεφτά. Απ' την άλλη, αν δεις το Μύρη να κάνει τον Ντενίρο, σημαίνει καταστροφή και θάνατος. Ιωάννα, με δουλεύεις? Και βέβαια σε δουλεύω. Τι νομίζεις εσύ, βρε Κατερίνα, ότι σημαίνει το όνειρο? Ξέρω εγώ ότι... Ίσως έχω κάποια αισθήματα για τον Αλέξη. Ναι. Και ότι κατά βάθος θέλω να είμαστε μαζί. Ναι. Και ότι πρέπει να πάω να του το πω. Ναι! Να σου πω, πώς ήμουν στο όνειρο? Μια κούκλα. Πρέπει να πηγαίνω πιο συχνά σε όνειρα. Μπορεί να γνωρίσω κάποιον. Κάτσε για να καταλάβω. Μου λες ότι μια κυρία θέλει να σε αγοράσει για έργο τέχνης? Όχι βέβαια. Σου λέω ότι μια κυρία με αγόρασε για έργο τέχνης. Γιατί? Πώς? Για να μην πολυλογώ, με είδε και της άρεσα. Μυρί, σε παρακαλώ, μπορείς να πολυλογήσεις? Είχα κάτσει σε ένα καναπέ, νόμιζε ότι ήμουν μέρος του έργου και μ' αγόρασε. Και τι ακριβώς θα κάνεις? Θα κάθομαι στον καναπέ. Θα κάθεσαι στον καναπέ? Όχι μόνο, τα ξαπλώνω, τα κοιμάμαι. Μου είπε να αυτοσχεδιάσω. Λες να κάνω και σεξ? Και θα σε πληρώνει γι' αυτό? Μου έδωσε 800 ευρώ. Αυτό είναι γελίο! Λες ότι είναι γελίο, επειδή την ξέρεις από τέκνη. Συγγνώμη, Μυρί. Εγώ αυτή τη στιγμή κάθομαι σε καναπέ. Είμαι έργο τέχνης. Σταύρος, δεν είναι το που κάτεσαι, είναι το πώς κάτεσαι. Α, να, κοίτα εμένα.
Ναι, έχεις δίκιο. Είσαι η νέα Μοναλίζα. Να σου πω, επειδή είμαι καλλιτέχνης, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαι και τραβεστή. Ζηλεύουμε, Σταύρος. Να ζηλέψω τι? Ότι έπιασες μια δουλειά στην οποία θα σε πληρώνουνε για να κάθεσαι. Κάνω ότι κάνει ένας δημόσιος υπάλληλος, αλλά νόμιμα. Και να σου πω πότε ξεκινάς. Αύριο κάνουν αποκαλυπτήριά μου σε Κάλλη. Είπε ότι θα έρθει το ελληνικό τζασέτ. Μάλλον μένει σε αεροδρόμιο. Τι σχέση έχει το jet set με το αεροδρόμιο? Jet set είναι τύπος αεροπλάνου, όπως είναι Boeing ή Mirage. Μυρί, jet set δεν είναι αεροπλάνο. Είναι κοινωνική ομάδα πλουσίων ανθρώπων. Α, έχουμε και Ουκραίνα jet set, αλλά το λέμε αλλιώς. Πώς? Μάφια. Δηλαδή η Άννα, ο έρωτας της ζωής σου, είναι η κολλητή της Τζέννης. Ναι. Και η Τζέννη είναι η κοπέλα που έκανε σεξ και τώρα νομίζει ότι τη γουστάρεις. Έχω μεγάλο πρόβλημα. Όχι, όχι. Το πρόβλημα σου δεν είναι μεγάλο. Είναι άλυτο. Άλυτο. Αν οι ανθρώπινες σχέσεις ήταν μαθηματικά, εσύ σκέφτεσαι τον τετραγωνισμό του κύκλου. Δηλαδή δεν γίνεται, ε? Η τραμπά. Η τραμπά. Στην ιστορία της ανθρωπότητας, κανείς δεν πέτυχε την τέλεια τράμπα μεταξύ κολλητών. Λοιπόν, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα τα καταφέρει. Αυτό το είπαν πολλοί. Ο Homo erectus, ο Πυθαγόρας, ο Κέσαρας. Ο Ντίλαν από τον Beverly Hills τα κατάφερε. Ο Ντίλαν από τον Beverly Hills τα είχε με την Μπρέντα τον πρώτο χρόνο της σειράς. Άρχισε να γουστάρει την Κέλλη και μετά από 3 χρόνια, όταν η Μπρέντα πήγε στη Γαλλία, τα φτιάξε με την Κέλλη. Έχεις εσύ 3 χρόνια καιρό? Όχι. Η λίστα, Χαραλάμπη, είναι μεγάλη. Οι άνθρωποι που πήγαν στο άγνωστο γύρισαν με την κατουρόβιτσα στο χέρι, με τις καρδιές τους ραγισμένες. Με... Άκου να σου πω, εγώ θα το κάνω αυτό με ή χωρίς τη βοήθειά σου. Εάν εσύ φοβάσαι και δεν έχεις τα άντερα να κάνεις κάτι τέτοιο, πες το. Αλλά να ξέρεις πως αν θέλεις να κάνεις κάτι που θα γραφτεί στην ιστορία, τώρα είναι η ευκαιρία σου. Πράγμα. Εντάξει. Θα σε βοηθήσω. Ευτυχώς. Γιατί δεν θα τα κατάφερνα χωρίς εσένα. Ας πιάσουμε δουλειά. Συγγνώμη. Μπορώ να πω τουαλέτα? Όχι τώρα, έχουμε κόσμο. Μα δεν κρατιέμαι. Η ψυχή τα κατουρητή. Θεέ μου, κοίτα αυτό το έσχος. Μου ανακαλεί μνήμες από τα τερατογενή δημιουργήματα του Γκόγια. Η ανάπαυση της ψυχής, η εμινόπαυση της ψυχής έπρεπε να το ονομάσουν. Έχεις δίκιο. Κοίτα πώς κουνιέται. Συγγνώμη, μπορώ να δανειστώ? Ο Θεέ μου! Μύρη, εννοώ ψυχή. Τι κάνεις? Αυτοσκεντιάζω. Έτοιμος.
Ποιο κοροϊδεύουμε, μωρέ. Εδώ δεν κατάφερε ο Κολοκοτρώνης να κάνει την τράμπα. Τι ελπίδα έχω εγώ. Σταμάτα να σκέφτεσαι αρνητικά. Τι σκέφτεσαι? Ότι έχω να πάω στην τουαλέτα 8 ώρες. Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό. Ναι. Ενοχλώ? Όχι, απλώς καθαρίζω. Μπορείς να σταματήσεις για λίγο? Ναι. Θα ήθελα να μιλήσουμε για κάτι. Τι είναι, για το γάλα σου? Η Ιωάννα το ήπιε. Δεν με ενδιαφέρει το γάλα μου. Εντάξει, τότε το παραδέχομαι, εγώ το ήπια. Ωραία. Ήθελα να σου πω ότι... Βασικά το σκέφτομαι από χθες, αυτό που θέλω να σου πω. Και λοιπόν θα σου το πω απλά. Συνειδητοποίησα... ότι είμαι... Αλέξη, χρησιμοποίησε το σαμπουάν σου, σε πειράζει. Ε? Όχι, βασικά αυτό είναι το σαμπουάν της Κατερίνας. Κατερίνα Κέτη, τη θυμάσαι? Ναι. Η συναδελφός, σωστά? Ναι. Και τώρα κάτι παραπάνω. Κάτι πάρα παραπάνω. Πώς... Εννοώ πότε συνέβη αυτό το παραπάνω. Ένα, βρεθήκαμε στο πάρτι, πιάσαμε την κουβέντα και μπουρουμπούρου περάσαμε όλο το Σαββατοκύριακο μαζί. Μπουρουμπούρου όλο το Σαββατοκύριακο. Τέλεια! Λοιπόν, εγώ πρέπει να πηγαίνω τώρα. Ο θείος μου πήγε να αγοράσει ψωμί χθες και μπουρουμπούρου εκεί δύο είναι σε μια ώρα. Θα τα πούμε αργότερα εμείς, έτσι? Εντάξει. Χάρηκα που σε είδα, Κατερίνα. Εγώ να δεις. Εσύ και η Κέτη μαζί, ε? Ναι. Ήταν κάτι εντελώς τυχαίο. Την είδα στο πάρτι και... Και μπουρουμπούρου, ναι, το άκουσα. Είναι κάτι σοβαρό? Δεν ξέρω. Είπαμε να συναντηθούμε αργότερα, να το συζητήσουμε. Εσύ τι λες? Εγώ τι να πω εγώ? Θέλω τη συμβουλή σου. Τι λες, να προσπαθήσω? Αλέξη, δεν νομίζω ότι είμαι κατάλληλη για συμβουλές. Πώς? Εσύ είσαι η καλύτερη μου φίλη. Αν δεν είσαι εσύ κατάλληλη, τότε ποιος είναι? Σωστά. Είσαι χαρούμενος μαζί της? Εντάξει. Δεν είναι ακριβώς ο τύπος μου, αλλά είναι καλή κοπέλα. Και τα πράγματα είναι απλά. Απλά? Ναι. Ενώ δεν υπάρχουν μπερδέματα. Και νομίζω ότι κάτι απλό θα μου έκανε καλό αυτή τη στιγμή. Έχεις δίκιο. Οπότε... ίσως αξίζει να το προσπαθήσεις. Δηλαδή μου λες να της πω να είμαστε μαζί? Να. Ωραία. Σε ευχαριστώ για τη συμβουλή σου. Ωραία. Να πηγαίνω κι εγώ. Πού πας? Τίποτα, μωρή. Είχαμε μια κουβέντα με την Ιωάννα και... μπουρουμπούρου πω να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Και μετά του είπα να το προσπαθήσει με την Κέτη. Δεν ήθελα να το πω. Δεν ξέρω γιατί το είπα. Γιατί, Ιωάννα? Θέλεις να σου απαντήσω σαν ψυχολόγος ή σαν φίλη? Ξέρω εγώ. Απάντησε ψυχολόγος. Του το είπες γιατί έχεις ακόμα κατάλοιπα από την παιδική σου ηλικία, όταν η μητέρα σου... Βασικά πάντα σαν φίλη.
Του το είπες γιατί είσαι ηλίθια. Βασικά να σου πω κάτι, μην μιλάς καθόλου. Απλά βάζε κρασί. Σου λέω δεν μπορώ άλλο, Σταύρος. Όλη την ώρα με έκουν σε ένα καναπέ. Χωρίς δεν μπορώ να κουνήσω. Νιώτω λες και είμαι... Άγαλμα. Ακριβώς. Και τα φλάσ. Τσακ, 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 τσακ. Καλά δεν έχουν απαγορεύσει τις φωτογραφίες με φλάσ. Ναι, αλλά ποιος ακούει, Σταύρος. Όλοι τις βγάζουν στα κλεφτά. Μέσα από την τσάντα, κατά από την κούνα. Λένε, συγγνώμη, δεν την ξέρω τι απαγορεύεται. Αλλά όλοι ξέρουμε τι ξέραν. Τροπή και έσχος. Κοίτα το δέρμα μου, Σταύρος. Έχει αρχίσει να σπάει, ρογμές παντού. Ας συνεχίσω έτσι. Σε δύο χρόνια τα κλείσω για συντήρηση. Ξέρεις, στο μουσείο της Ακρόπολης πλέον τις καριάτιδες με λέιζερ. Ίσως μπορείς να το δοκιμάσεις κι εσύ. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρεις πόσος κόσμος μιλάει άσχημα για μένα. Έχεις αρνητικές κριτικές, ε. Ναι. Λένε, καλά, τι σκεφτόταν ο καλλιτέχνης. Τι μπαρούφα είναι αυτή. Με λένε μπαρούφα, Σταύρος. Ίσως δεν μπορούν να σε καταλάβουν, Μύρη. Γιατί είσαι μπροστά από την εποχή σου. Και να πεις ότι τα λένε πίσω από την πλάτη μου. Όχι, στέκονται, με κοιτάνε στα μάτια και μετάβουν. Ίσως πρέπει να παραιτηθείς, Μύρη. Ο κόσμος της τέχνης είναι σκληρός. Έχεις δίκιο. Θα παραιτηθώ αύριο. Λες να με αφήσουν. Φυσικά και θα σε αφήσουν. Ό,τι θέλεις μπορείς να κάνεις. Είσαι ελεύθερη τέχνη. Είναι το τέλειο σχέδιο. Λοιπόν, ας επαναλάβουμε τα βήματα από την αρχή. Βήμα πρώτο. Ξεκινά σχέση με την Τζέννη. Παράλληλα όμως, κερδίζεις και τη συμπάθεια της Άννας. Μην το παρακάνεις όμως και παίξεις Αλεξιά. Παίξω Αλεξιά. Ναι, αρχίζει να σε βλέπει σαν φίλο. Α, σωστά. Βήμα δεύτερο. Σιγά σιγά φέρνεις στο προσκήνιο το αρνητικό στοιχείο της γάτας. Εκείνη κάνει υπομονή, αλλά αργά ή γρήγορα ξεσπά. Εκρήγνεται σαν μια χαλασμένη χύτρα ταχύτητος. Συγγνώμη, θα με χωρίσει επειδή έχω γάτα. Ναι, όλες οι κοπέλες έχουν κάτι που δεν αντέχουν στους άντρες. Κάτι που τους χαλάει τη φάση. Το βέτο τους. Το βέτο τους. Για μένα είναι οι άσπρες αθλητικές κάλτσες. Για την Κατερίνα είναι το μαγιό σλιπάκι. Για την Τζέννη είναι οι γάτες. Μαθαίνω τόσο πολλά μαζί σου. Λοιπόν, τώρα η σημαντική λεπτομέρεια. Μόλις σου πει ότι θέλει να χωρίσετε, εσύ πρέπει να πάρεις το χωρισμό πολύ βαριά. Καραλάμπη, θέλω να χωρίσουμε. Όχι, δεν το πιστεύω. Κατ! Καραλάμπη, δώσε συνέστημα, μην το φοβάσαι. Έξω! Καραλάμπη, θέλω να χωρίσουμε. Όχι! Γιατί μου το κάνεις αυτό! Χαραλαμπή, θέλω να δω πόνο, δάκρυ, αυτοκτονικές στάσεις! Έξω! Χαραλάμπη, θέλω να χωρίσουμε. Δεν το πιστεύω! Κοίτα μου, γιατί σε μένα! Δεν έχει νόημα, πέμπισε για μένα! Χαραλάμπη, φτάνει! Φτάνει! Βήμα τρίτο. Η Τζέννη λέει στην Άννα τι έγινε. Η Άννα σκέφτεται καλά. Τον χώρισε γιατί λατρεύει το γάτο του. Τι χαζό! Ο Χαραλάμπης είναι ο τέλειος άντρας. Και από ό,τι άκουσα μέσω του τοίχου, είναι και πολύ καλό στο κρεβάτι. Χαραλάμπη, μπορείς να σοβαρευτείς. Συγγνώμη. Η Τζέννη, γεμάτη τύψεις για ό,τι έγινε, λέει στην Άννα ότι πρέπει να σε πάρει για να δει τι κάνεις. Η Άννα λέει όχι. Εκείνη της λέει, σε παρακαλώ, κάνε το σαν χάρη για μένα. Κανονίζεται συνάντηση και... τρομπά! Καταλάβετε, είμαι ελεύθερη τέχνη.
Δεν μπορώ να δεσμευτώ σε ένα σπίτι. Τουλάχιστον μπορείς να κάτσεις για σήμερα. Περιμένω τον πρέσβη. Τον πρέσβη? Ναι. Τα φέρει και τα σοκολατάκια του. Δεν ξέρω. Να σας πω. Τα μασκιά κομμάτι. Μπορεί. Τέλεια. Τα κάτσω. Θέλω χρόνια να τον γνωρίσω. Συγγνώμη, γνωρίζεις τον πρέσβη? Όλοι το ξέρουμε. Στην Ουκραίνα μεγαλώσαμε με πρέσβη. Τον βλέπαμε στην τηλεόραση. Κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα, η μάμα έλεγε: «Παιδιά, σας έχω έκπληξη». Και βγάζει πιατέλα με πρέσβη. Αχ, αυτός θα είναι. Καλέ. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Η κυρία Δελούζου. Η ίδια. Η κύριοι. Είμαστε από τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Μπορούμε να μπούμε? Φυσικά. Ποιος ο λόγος της επίσκεψής σας? Κυρία Δελούζου, αληθεύει ότι αγοράσατε το έργο τέχνης «Η ανάπαυση της ψυχής»? Μου το πήρε δώρο ο άντρας μου. Εδώ είναι. Βεβαίως ότι είναι το αυθεντικό. Τι είναι αυτό, τηλεσκοπείο? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Κυρία Δελούζου, ο άντρας σας δεν δήλωσε την αγορά του έργου τέχνης στην εφορία για να αποφύγει να φορολογηθεί. Ω Θεέ μου. Θα πρέπει να το κατάσχουμε. Ω Θεέ μου. Τι γίνεται, παιδιά? Πού με πάτε? Θα έρθει ο πρέσβης. Τα μασκα κομμάτι, ένα σοκολατάκι και φεύγουμε, ρε παιδιά. Λοιπόν, όλα δούλεψαν τέλεια και σε χρόνο ρεκόρ. Σε λίγο θα έρθει η Άννα. Μην κάνεις καμιά βλακεία και τα χαλάς όλα. Έλα ρε Ιωάννα, τι βλακεία να κάνω? Ξέρω εγώ, να πεις κανένα «θέλω να κλάψω στην αγκαλιά σου», αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ή κανένα «θέλω να γίνεις το χαρτομάντιλό μου», αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ή κανένα... Έρχεται. Γεια σου, Χαραλάμπη. Γεια. Πώς είσαι? Είμαι τέλεια. Ομένος. Είμαι τελειωμένος. Παίξε το πληγωμένο κουταβάκι. Πονάω. Φοβάμαι. Πεινάω. Νομίζω δεν θα ξανακαπήσω. Όχι, 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 μην το λες αυτό. Είμαι σίγουρη πως πολύ σύντομα, πολύ πολύ σύντομα θα βρεθεί μια κοπέλα που να σε εκτιμάει. Αλήθεια, ξέρεις κάποια τέτοια κοπέλα? Είναι κάπως δύσκολο για μένα γιατί η Τζέν είναι κολλητή μου, αλλά νομίζω πως ξέρω. Θέλω πολύ να την γνωρίσω. Όχι, συγγνώμη, πρέπει να το σηκώσω, είναι ο φίλος μου. Ο ποιος? Ο φίλος μου έρχεται σήμερα από το εξωτερικό και πρέπει να πάω να τον μαζέψω από το αεροδρόμιο. Έλα. Μα να έχει φίλο! Πώς μας ξέφυγε κάτι τέτοιο? Τόσο καιρό λύνουμε εξισώσεις και ξεχάσαμε να απολογίσουμε τη βαρύτητα. Πώς είσαι? Δεν ξέρω. Νιώθω σαν κάποιος να μου ξερίζω στην καρδιά. Και μετά την πέταξε στο πάτωμα και άρχισε να την πατάει. Και μετά άρχισε να χοροπηδάει πάνω της. Και μετά άρχισε να χορεύει παιδιά πάνω της. Και μετά τη ρακέτια στην αλετσμένη θάλασσα. Ως τώρα δεν σε πίστευα, αλλά είναι ξεκάθαρο. Τι είναι ξεκάθαρο? Είσαι ερωτευμένος. Τώρα βρήκα να ερωτευτώ που με χάλια. Χειρότερη στιγμή δεν μπορούσα να διαλέξω. Ξέρεις, μπορούμε να επιχειρήσουμε το χωρισμό. Είναι πιο εύκολο από την τράμπα. Στην ιστορία της ανθρωπότητας το έχουν πετύχει άπειροι. Ο Homo sapiens, ο Σοφοκλής, ο... Άστο. Δεν ήταν γραφτό να γίνει. Πάω σπίτι. Και όπως είναι καθημένο στην θάλασσα, έρχεται ένα κοπάδι λαβράκια και αρχίζει και τσιμπάει μπουκίτσες. Μισές δουλειές θα κάνω.
Μόνη. Η Ιωάννα έχει πάει για ύπνο. Εσύ. Πώς πήγε με την Κέτη. Πολύ καλά. Μπράβο. Ακολούθησα τη συμβουλή σου. Τέλεια. Και της είπα ότι δεν θέλω να είμαστε μαζί. Μα αυτή δεν ήταν η συμβουλή μου. Το ξέρω. Αλλά ως καλύτερος σου φίλος, ξέρω και πότε μου λες ψέματα. Αυτή πρέπει να είναι η κυρία Σούλα από το Μπακάλικο. Μάλιστα. Πάμε καλύτερα μέσα. Ναι, πριν πει το παραπάνω μου. Εδώ είμαι. Μην ανησυχείτε. Κάντε τη δουλειά σας. Κατοχυρώθηκε λοιπόν. Ο πίνακας πάει στον κύριο με την αλεπού στον νόμο. Το επόμενο εκθεμά μας είναι ένα σπάνιο κομμάτι. Η ανάπαυση της ψυχής. Ένα ζωντανό γλύπτο. Ανάκλυντρο 18ου και Ουκρανός 21ου. Ας ξεκινήσουν οι προσφορές. Είμαι έτοιμος να δεχτώ προσφορές. Άκουσα 50 ευρώ. Όχι. Τελευταία ευκαιρία. Υπάρχει κάποια προσφορά? Συγγνώμη, πουλούνται και χωριστά τα αντικείμενα? Κανονικά όχι. Αλλά ίσως κάνουμε μια εξαίρεση. Τέλεια. Δίνω 50 ευρώ για το ανάκλυντρο. Oh, it's like an animal farm. That's a rural charm in the country.